Γεια σα, φίλε και φίλοι. Ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Ξέρω ποιος είμαι ο Σαρούκλα και σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για το κυριολεκτικό χάρτη για να χάσει κιλά και να κάνει σώμα. Εντάξει. Οπότε θα προσπαθήσω να σα δώσω όσο περισσότερε πληροφορίε γίνεται και όσο πιο σωστά πράγματα γίνεται μέσα στο χρονικό περιθώριο που έχω. Εντάξει, αυτό είναι το δώρο μου για το νέο έτο. Μπα και πα, πά, το πάρει και κάνει κάτι με τη ζωή σου. Οπότε άκουσε να δει. Ε, ουσιαστικά θα μου πει, ωραία, μου τι να φάω, πότε να το φάω. Ωραία. Ναι, οκ. Okay. Πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω. Αυτέ είναι οι πράξει που πρέπει να κάνει. Okay. Πίσω από τι πράξει κρύβεται το mindset. Ωραία. Πρέπει να έχει σωστό mindset πριν καν ξεκινήσει τη διέτα ή τη γυμναστική. Τώρα, πέρα από το mindset και τι πράξει που πρέπει να κάνει, πρέπει να, φροντίσει και τον ε, το περίγυρό σου, δηλαδή του φίλου σου. Οπότε θα τα πιάσουμε ένα-ένα. Τώρα, mindset τι σημαίνει. Mindset τι σημαίνει, για παράδειγμα, να αναλάβει ευθύνε σου. Εντάξει, δεν είναι ότι σε, βαρι... καλό, δεν είναι ότι έχει τον μεταβολισμό ε, αργό, δεν είναι ότι το, είναι στο DNA σα, δεν είναι ότι δουλεύει πολύ, δεν είναι ότι είσαι ψηλό ή κοντό. Πρέπει να αναλάβει τι ευθύνε σου. Τι σημαίνει ότι πρέπει να πει ότι ξέρει τι ρε φίλε, εγώ φταίω γιατί την κατάσταση που είμαι τώρα. Δηλαδή, πήγαινε και το καθρέφτη, κοιτάξου καλά στο καθρέφτη. Αυτό το αποτέλεσμα που έχει τώρα είναι ουσιαστικά ο μέσο όρο των πράξεων που έχει κάνει εσύ. Εντάξει. Ε, οπότε ξέρεις, δεν φταίει κανείς άλλος πέρα από εσένα. Δηλαδή, ε, δεν σε έχει αναγκάσει κανείς να φας περισσότερο, εντάξει. Δεν ε, σου έχει ανοίξει κανείς το στόμα, σου βάλει τροφή με το ζόρι στο στόμα, εντάξει. Είσαι ελεύθερος να κάνεις ό,τι θέλεις και έχεις επιλέξει να κάνεις μερικά πράγματα. Και αυτά τα πράγματα δεν σε έχουν οδηγήσει εκεί που θέλεις. Εσύ τα έχεις επιλέξει, εντάξει. Εσύ είσαι υπεύθυνος για αυτά που έχεις κάνει ή δεν έχεις κάνει. Οπότε, πολύ σημαντικό το mindset. Το κομμάτι, εντάξει, να αναλάβεις τι ευθύνε σου. Απλά πήγαινε Κοιτάξτε το καθρέφτη. Αν θε, κάνε πάση αυτό το βίντεο ή ξαναδέ αυτό το βίντεο πολλέ φορέ. Ωραία, το πρώτο βήμα είναι απλά να κοιτάξει το καθρέφτη και αναγνωρίζει το πού βρίσκεσαι και το ευθύνε εσύ 100% για την κατάστασή σου. Γιατί μόνο τότε μπορεί να λάβει δράση και να το αλλάξει. Αν νομίζει ότι είναι άλλη και δεν είναι κάτι πέρα από τις δυνάμεις σου, προφανώς κάτι. Εντάξει, τι δυνάμει σου, προφανώ δεν μπορεί να κάνει κάτι. Ό,τι και να κάνει, θα το σαμποτάρει υποσυνείδητα. Εντάξει. Τώρα, φίλοι, φίλοι. Ε, λοιπόν, είσαι ο μέσο όρο των πέντε φίλων που αράζει πιο συχνά. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι αν οι φίλοι σου είναι απλά τέσσερι χοντροί, θα, εσύ θα είσαι πολύ πιθανόν ο πέμπτο χοντρό. Δεν ξέρω πώ αλλιώ να σου το πω. Ε, όλοι συμφωνούν όταν λέμε για φίλου. Ξέρετε, οι φίλοι σου σε κρατάνε πίσω, οι φίλοι σου είναι πολύ σημαντικό. Προσχέ του φίλου σου. Ε, κάνεις Κάνει ένα παιδί. Το παιδί σου δεν θε να αράζει με τα παιδιά που, που κάνουν τσιγάρα μετά το σχολείο στι τουαλέτε. Μάλλον δεν θε να αράζει με ναρκωμανεί, α ναρκωμανείς, ας πούμε, ή με Αλλι Εντάξει, Οι επιρροέ είναι πολύ σημαντικέ. Ε, λοιπόν, αν δεν αφήνεις το παιδί σου, γιατί αφήνει τον εαυτό σου. Λοιπόν, κοίταξε όσο καλά και να τα πα. Όσο σωστά και αν το κάνει, όσο στο mindset και αν έχει, όσο στι οδηγίε και αν έχει, αν ο περίγυρό σου είναι σάπιο, θα σα πει και εσύ. Εντάξει, αργά ή γρήγορα θα σα πει και εσύ. Τώρα, αυτά είναι πολύ εύκολα να τα λέμε και το mindset και ο περίγυρο και όλα αυτά. Α, πολύ εύκολα να τα λέμε, αλλά στην πράξη δεν τα κάνει κανεί. Όλοι λένε ναι, ναι, σαρό, συμφωνώ, 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 και μετά δεν δε, 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 δε το κάνει κανεί. Οκ, okay, σε προειδοποίησα, από εκεί πέρα κάνει εσύ ό,τι θε. Τώρα, πάμε στι πράξει. Ωραία. Λοιπόν, οι πράξει είναι οι εξή. Ουσιαστικά, Κάνουμε κάτι, κάνουμε μια διέτα, κάποια πράγματα, περιμένουμε για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ε, βλέπουμε το αποτέλεσμα και με βάση το αποτέλεσμα α, αλλάζουμε τι μεταβλητέ ε, αυτή τη εξισορσία τη αρχική. Ωραία, τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι θέτουμε ένα πλάνο, μια διέτα, μια γυμναστική, περιμένουμε δύο εβδομάδε, βλέπουμε το αποτέλεσμα στη ζεγαριά ε, και με βάση αυτό αυξομοιώνουμε το φαγητό ή τη γυμναστική. Εντάξει, είναι τόσο απλό. Τώρα, πώ θα γίνει αυτό, βήμα-βήμα. Λοιπόν, κάτσε κάτω. Ε, φτιάξε μια δίαιτα. εγώ προτείνω διαλυματική νηστεία τύπου. Νηστεύεις 16 ώρε, δεν τρώ πρωινό, δεν τρώ δεκατιανό, μεσημεριανό, βραδινό. Βάλει ένα θερμιδικό στόχο. 1500, 1200 αν είσαι γυναίκα. Ω, είναι πολύ λίγε. Δεν με νοιάζει. Απλά φάει 1200. Δηλαδή δεν πέθανε κανεί τρώγοντα 1200 θερμίδε. Ε, σαν άντρα, 1800. Ωραία. Ε, Μοίρασε τα γεύματά σου, βάλει τα άλλα σωστά και όμορφα. σου, ξεκινά να ζυγίζεσαι. Ξεκινά να κρατά ένα ημερολόγιο να σημειώνει τα πράγματα. Εντάξει. Περίμενε δύο εβδομάδε. Εκτέλεσε κάποια πράγματα και περίμενε δύο εβδομάδε. Στο τέλο των δύο εβδομάδων, δε, έχασε κιλά, πήρε κιλά, έχει μείνει σταθερό στα κιλά. Τι έχει γίνει, τι έχει φάει και πώ έχει πειράσει τη ζυγαριά. Τώρα, με βάση αυτό, ε, αλλάζει το πλάνο ή το κρατά ίδιο. Αν έχει χάσει το επιθυμητό βάρο που ήθελε πάντα, κρατά ίδιο το πλάνο. Εντάξει. Αν δει ότι έχει βάλει μισό κιλό, ε, κάτι κάνει λάθο. Πήγαινε πάλι, ε, κάτσε εκεί, ξέρω εγώ, την Κυριακή την τελευταία των δύο εβδομάδων, κάτσε και σκέψου και αφουγκράσω τι έκανε λάθο που δεν θα πρέπει να το κάνει. Εντάξει, 9 στι 10 περιπτώσει ξέρει τι μαλακία έκανε, απλά σταμάτα να κάνει αυτή τη μαλακία. Πάλι, περιμένει δύο εβδομάδε, κάνει ακριβώ το ίδιο. Είναι τόσο απλό. Τώρα, γιατί αποτυγχάνουν όλοι σε κάτι τόσο απλό, ε, εάν μπορούσα να βάλω το δάχτυλό μου πάνω σε ένα συγκεκριμένο πράγμα, αυτό θα ήταν οι δύο εβδομάδε. Εντάξει, κανεί δεν προτίθεται να περιμένει δύο εβδομάδε για να δει αν έχει πάρει ή έχει χάσει λίπος. Εντάξει. Ε, όλοι έχουμε συνηθίσει στην ε, άμεση επιβεβαίωση, στην άμεση ανταπόκριση. Τι σημαίνει, ότι ξέρεις τι, μια φωτογραφία στο Instagram, αμέσως μέσα σε μια ώρα θα έχεις πάρει 100 like, 200 like, 300 like, whatever. Παίρνει άμεσα το feedback. Κανείς πια δεν είναι διατεθειμένος να περιμένει δύο εβδομάδε για να πάρει feedback. Τρελαινόμαστε. Δηλαδή, όταν κάνει κάτι τώρα και πρέπει να περιμένει δύο εβδομάδε για να δει το αποτέλεσμα, αυτό μα τρελαίνει. Ειδικά στην εποχή αυτή, τη γρήγορη των social media, του ίντερνετ κλπ. Εάν είσαι διατεθειμένο να περιμένει δύο εβδομάδε να δει το αποτέλεσμα και με λογική κριτική σκέψη να κάνει να δει τι δούλεψε, τι δεν δούλεψε, να αλλάξει κάποια πράγματα και να ξαναπροσπαθήσει, τα αποτελέσματα είναι εκεί και σε περιμένουμε. Περισσότερε φορέ ο κόσμο δεν, περιμένει, δεν κάθεται να περιμένει δύο εβδομάδε. Κάνω τα σήμερα, ξυπνάω αύριο, ζυγίζομαι να δω τι έχει γίνει. Δεν μπορεί να δει σε μία μέρα, ρε φίλε, τι έχει γίνει. Πρέπει να περιμένει δύο εβδομάδε. Ε, τουλάχιστον δύο εβδομάδε. Ένα. Και δύο, απλά έχουν σκατά στο κεφάλι. Που σημαίνει τι? ότι το mindset δεν είναι σωστό. Οπότε, εάν εσύ έχει την ανασφάλεια ότι α πούμε είσαι βαρικό καλό και δεν θα ποτέ, ε, ακόμα και να ξυπνήσει 6 μέρε πιο ελαφρύ, την 7η που θα ξυπνήσει τα ίδια κιλά ή λίγο πιο βαρύ, ε, αμέσω θα φρικάρει, θα πει Ναι, το παντέχα πάντα είχα δίκιο, ε, θα πεθάνω χοντρό, ε, είχε δίκιο η μάνα μου, ε, τι κάνω με αυτέ τι δίαιτε, α πάω να φάω δύο σουβλάκια. <coughs> Τώρα, πριν ξεκινήσει, πρέπει να βάλει ένα στόχο. Βάλει ένα τρίμηνο στόχο. Ε, Σπά αυτό το στόχο σε μήνα, σπάσει αυτό το στόχο σε εβδομάδε. Ε, οπότε, εάν έχει να χάσει 10 κιλά σε ένα τρίμηνο, αυτό είναι 3,5 κιλά περίπου το μήνα που σημαίνει ότι πρέπει να χάνει περίπου 800 γραμμάρια την εβδομάδα. Τώρα κάνω γρήγορου υπολογισμού, μπορεί να κάνω κάτι λάθο. Ε, ωραία, τώρα μετά τι δύο εβδομάδε. Ε, έχει χάσει 800, έχει χάσει μισό, έχει χάσει ένα κιλό. Με βάση το τι έχει χάσει, αν έχει χάσει περισσότερο, αν έχει χάσει λιγότερο. Αν έχει χάσει περισσότερο, δεν νομίζω να σε πειράζει. Αν έχει χάσει λιγότερο, ίσω πρέπει να μειώσει λίγο το φαγητό, να αυξήσει λίγο τη γυμναστική. Εντάξει, τόσο απλό. Τώρα, αυτό κάνω κι εγώ, αυτό διδάσκω κι εγώ. Και επίση, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του να πετύχει είναι να είσαι και το σωστό δάσκαλο και να είσαι διατεθειμένο να επενδύσει σε αυτό το στόχο. Εντάξει. Εν τέλει, όλα έχουν να κάνουν με προτεραιότητε. Πόσο σημαντικό είναι να χάσει εσύ τα κιλά. Ε, τώρα, με το που βάζει τα λεφτά σου, επιλέγει και τι προτεραιότητέ σου. Μου λέει άλλο, σαρό, Είμαι δύσκολα σε αυτή την περίοδο γιατί έδωσα τα τέτοια το αμάξι, τα... το κταίο και την ασφάλεια και δεν ξέρω τι και τα σήματα και αου, αου ε, και έκανα ένα σέρβι στο αμάξι κλπ. Και, λοιπά και λοιπά. Οπότε λέω να περιμένω κανένα τρίμηνο και μετά να ξεκινήσουμε. Ωραία, κομπλε. Ε, και μετά να, 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 να αγοράσω το πρόγραμμα σου. Ωραία, κομπλε. Δεν έχει να κάνει με το πρόγραμμά μου, έχει να κάνει με το πού βάζει τα λεφτά σου. Οπότε αν πα και πηγαίνει και βάζει και πετά το μισό σου μισθό ή όλο το μισθό στο αμάξι και δεν πετά ευρώ στον εαυτό σου ή πα και πετά 69 ευρώ σε μια αιτήσια προσφορά πούμε, για κάποιο γυμναστήριο. Εντάξει, από τη μία έχει δώσει 69 ευρώ σαν επένδυση στον εαυτό σου ε, και από την άλλη έχει δώσει 6,5 εκατοστάρικα στο αμάξι. Εντάξει. Οπότε, πού βάζει τα λεφτά σου δείχνει ξεκάθαρα τι προτεραιότητέ σου. Όταν πα να σκάσει 6,5 εκατοστάρικα στο αμάξι σου, ενώ σκά 69 ευρώ σε μια συνδρομή στο γυμναστήριο και περιμένει να αλλάξει δραματικά το σώμα σου ή η ζωη σου, σου έχω Πολύ πιθανόν να έχει ένα ωραίο αμάξι και απλά να είσαι χοντρό. Απ' την άλλη, εάν πάρει αυτά λεφτά, πες τα λεφτά, πε ότι πουλά τα αμάξι. Εντάξει, πουλά τα αμάξι και λε: Ωραία, αυτά τα λεφτά, τα 6,5 εκατοστάρικα συν τα λεφτά από το αμάξι, εγώ αυτό φέτο θα τα αφιερώσω σε personal trainers, σε ειδικού, σε διατροφολόγου, σε σούξου μουξου. Θα πάω να αγοράσω και ένα σεμινάριο γυμναστική και διατροφή, να γίνω personal trainer και coach για παράδειγμα διατροφολόγο και αυτά. Μόνο και μόνο για να μάθω να τρώω σωστά. Εντάξει. Αν το κάνει αυτό για έναν χρόνο, νομίζει ότι θα ξαναπαχύνει ποτέ στη ζωή σου, Φυσικά και όχι. Εντάξει. Είναι πολύ απλά τα πράγματα, είναι πολύ ξεκάθαρα. Οπότε, βάλει τι προτεραιότητε σου σωστά, μάθε λίγο να επενδύσει στον εαυτό σου, στην υγεία σου και εν τέλει αυτό προσφέρω και εγώ. Προσφέρω την καθοδήγηση, την κοινότητα, εντάξει. Όποτε είμαστε μια ομάδα, βλέπει τον άλλον έχει χάσει 3 κιλά, βλέπει τον άλλον έχει χάσει 10 κιλά, βλέπει την άλλη έχει χάσει 8 κιλά, θα δει κάποιον που είναι στην κατάσταση σου πάνω κάτω, θα πα και σε λίγο πόρου και motivation, εντάξει. Ε, αυτό που πάμε του φίλου ισχύει. Οπότε έχει την καθοδήγηση, έχει βήμα-βήμα τι συμβουλέ, έχει ε, την κοινότητα και έχει και μια ευκαιρία να επενδύσει στον εαυτό σου. Εν τέλει, τη συμβουλή που την πληρώνει, ε, αυτή ακολουθεί. Τώρα, αυτό το βίντεο ε, 9,5 9 στου 10. Θα το δουν μία φορά, θα το δουν δύο φορέ, θα το δουν πέντε φορέ, ίσω το κάνουν ξέρω, για ίσω το κάνουν σοβαρά για δύο εβδομάδε και μετά το παρατήσουν. Εν, αν, αν, το ίδιο βίντεο το χρέο, α πούμε, 50 ευρώ, ξαφνικά πολύ περισσότεροι θα το ακολουθούσαν. Που λένε και οι Εγγλέζοι, if you pay, you pay attention. Αν, αν είναι τσαμπέ, you don't pay attention. Εντάξει. Σε νοιάζει απλά να. μάθεις τον νέο κόλπο, το νέο τρίκ, τι να αφά και αυτά. Οπότε, αυτό το βίντεο ελπίζω να σου άρεσε, να το απόλαυσε. Εάν το απόλαυσε, πε μου τι άλλο θα να δει κάτω στα σχόλια. Ε, εάν θε να σε αναλάβω, πάτε το link κάτω στην περιγραφή να το σεμινάριο, να δει πώ δουλεύω, τι δουλεύω, τα αποτελέσματα για αυτά, τη μέθοδο μου και αυτά. Να κλείσει ένα ραντεβού μαζί μου, να μιλήσουμε, να δούμε τι μπορεί να γίνει.